Καλησπέρα, είμαστε στο χώρο προετοιμασίας των οχημάτων στις γραφικές τέχνες Κατριβέση. Είμαι στο όχημα του Παναγιώτη Καϊτατζή. Μαζί μας ο πρώτος οδηγός Μίκης Καλογεράτος. Μίκη! Χαίρετε, είμαστε στο χώρο προετοιμασίας. Ετοιμάζουμε αυτό το πανέμβριο που μισθήσει. Θα οδηγήσω ο Παναγιώτης Καϊτατζή στο βίντεο. Και από την αποκή μεριά έχουμε... Πάμε να μας δείξεις. Πάμε. Εδώ έχουμε αυτή τη Χύπρα, θα οδηγήσει ο Βασόλισμα στο Παλαξόπουλο. Είναι αυτοκίνητο 900 νύπων, το οποίο θα κάνει drift μέσα στην πόλη. Είμαστε στο χώρο προετοιμασίας των οχημάτων, δίπλα μου ο Αποστόλης Παπαλεξόπουλος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλω να μας πεις πώς έχει ξεκινήσει όλο αυτό με την Greek Vendetta. Έχει ξεκινήσει μια Greek Vendetta που ίσως θα το είπες. Να πω ότι έχει ξεκινήσει από τους θαυμαστές που έχει ο χώρος του drift. Γι' αυτό για το αυτοκίνητο που αυτή τη στιγμή... Συγγνώμη, σε διακόπτω, το οποίο drift είσαι και μέλος, έτσι, της ομάδας Frenzy. Πολύ σωστά, είμαι μέλος της ομάδας Frenzy Drift Team. Το drift να πω ότι έχει πάρα πολλούς οπαδούς, πολύ τρελούς οπαδούς. Και δεν ανέχονται σε καμία περίπτωση να μας περάσει ένα εύρο, ένα βασιάρικο, να μας περάσει μια μοτοσυκλέτα και ένα κάρτ. Γι' αυτό έχει δημιουργηθεί μια τεράστια βεντέτα και μένει να αποδείξουμε λοιπόν ποιος θα γίνει νικητής. Και όλα αυτά για τα μάτια μιας πολύ όμορφης κοπέλας. Καλά, τα έχω μάθει. Πολύ σωστά, έχει εξελιχθεί έτσι η κατάσταση για τα μάτια μιας κοπέλας και εκεί να δούμε ποιος θα την κατακτήσει. Είσαι αποφασισμένος να νικήσεις, Μπορώ να πω ότι είναι το σίγουρο αυτό, γιατί το αυτοκίνητο θα στρίβει πολύ πιο γρήγορα, θα στρίβει πολύ πιο εντυπωσιακά και είναι σίγουρο το αποτέλεσμα. Πίσω μας, όπως βλέπουμε, οι onboard κάμερες της Dracos Digital. Θέλω να μας πεις, γιατί είδαμε πριν από το Μίκη τον Καλογεράτο την τοποθέτησή τους, να μας πεις και εσύ λίγο πώς τις έχεις τοποθετήσει στο όχημά σου. Πάρα πολύ σωστά. Να πούμε ότι αυτό το βίντεο θα γυριστεί όλο από οικιστικά από κάμερες GoPro Hero 3. Είναι η τελευταία γενιά κάμερας, είναι αυτή η φανταστική κάμερα που κρατάω στα χέρια μου. Και σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε και τον χορηγό μας, τον Dracos Engineering, που μας έχει χαρίσει, μας έχει σπονσοράρει μάλιστα αυτές τις κάμερες και φαντάζομαι, είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε ένα τέλειο αποτέλεσμα. Τρίτη μέρα backstage και είμαστε εδώ. Είμαι πάνω στο καθαρό κατέμι του Ηλία Μικέ. Περιμένουμε Μίκη Καλογεράτο με Ηλία Μικέ που έχουν πάει να ελέγξουν τη διαδρομή. Πάμε να δούμε. Ηλίας Μικές δίπλα μου. Για πες που είχατε πάει με Μίκη Καλογεράτο τόση ώρα και περιμέναμε. Είδαμε το πρώτο κομμάτι που θα κάνουμε. Έχει κάτι περάσματα φοβερά. Θα τα δούμε σε λίγο. Τα γάντια μου τα θέσει ή όχι? Κράτησε, δεν σου πάνε. Α, ωραία, εντάξει, ναι, αυτό έτσι το σκέφτηκα κι εγώ. Ηλία, πώς φάνηκε η διαδρομή, και πες μας. Ήταν πολύ καλή. Είχε αρκετή ζέστη. Τα καταφέραμε όμως. Το άλμα σου βγήκε που ήθελες. Ένα 80%, ναι. Ωραία, εμείς εντυπωσιαστήκαμε πάντως. Να ξέρεις, ενημερώνουμε. Έχουμε και καλύτερα. Κάντε υπομονή. Εντάξει, ευχαριστούμε. Τέταρτη μέρα backstage, είμαστε εδώ με τους δύο οδηγούς, Αποστόλη Παπαλεξόπουλο και Τάκη Καϊτατζή. Είχαμε ένα μικρό ατύχημα με το αυτοκίνητο του Τάκη Καϊτατζή που θα αγωνιστεί. Σπάσε το ημιαξόνιο, θα δούμε, θα μιλήσουμε λίγο με τον Τάκη σε λίγο, να μας πει πώς το έχει χειριστεί. Πάμε. Λοιπόν, πες μας, είναι το όχημα που αγωνίζεται ο Τάκης Καϊτατζής αυτό, έτσι? Σε ημιαξόνιο και αυτή τη στιγμή βάλαμε άλλο ημιαξόνιο και θα εύχομαι να μην χρειαστεί άλλο.
αλλά έχουμε αρκετά ημιαξόνια να τα σπάσουμε όλα. Φρόντισε και ο παραγωγός από ό,τι έμαθα να την κατασταθεί. Βέβαια, και είμαστε και αυτό το λόγο εδώ. Έχουμε μπορούμε να κάνουμε το αμάξι πάντα καινούριο. Είναι χρονοβόρα σε διαδικασία, θα πάρει πολλή ώρα. Σε 5 λεπτά είμαι έτοιμος. Ωραία, εντάξει. Ευχαριστούμε. Ο Τάκης ο μουσκε μας, λοιπόν. Έχουμε αλλάξει ρόλους. Λοιπόν, για πες. Τάκης Χαϊτατζής δίπλα μου. Τι έγινε, Τάκη, με το ημιαξόνιο, για πες μας λίγο. Ήταν μια άτυχη στιγμή. Ναι. Ξεκινήσαμε να κάνουμε κάποιες δοκιμές. Το αυτοκίνητο δεν άντεξε γιατί έχει πάρα πολύ κράτημα κάτω και αυτό και καταβρέχουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Νομίζω πως θα τα καταφέρουμε. Η πίστα είναι έτοιμη. Μετά σε πόση ώρα δηλαδή θα ξεκινήσουμε, πιστεύεις? Πόση ώρα θα σου πάρει? Εγώ είμαι έτοιμος αυτή τη στιγμή. Τώρα βρέχουμε την πίστα και νομίζω 5-10 λεπτά ξεκινάμε. Ωραία, περιμένουμε να δούμε. Το Γιώτα Σούπρα, Αποστόλης Παπαλεξόπουλος, φεύγει για δοκιμή. Πάμε να δούμε. Αποστόλης Παπαλεξόπουλος, τι κάνει ο άνθρωπος? Τάκης Χαϊτατζής δίπλα μου, είναι έτοιμος και αυτός να ξεκινήσει. Θέλουμε να μας πει λίγα λόγια όμως πριν φύγει. Τι να πω, αυτός είναι καλύτερος από μένα. Εντάξει, αυτό θα το κρίνουμε εμείς. Κάτσε να τελειώσει πρώτα. Έχει άδικο, αυτός είναι καλύτερος από μένα, σπάτης. Εντάξει, πάμε να δούμε και να κρίνουμε. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Μια χαρά το κάνει. Λοιπόν, από τα δεξιά μου Παναγιώτης Χαϊτατζής, από τα αριστερά μου ο κύριος Κλαψάκης, μάνατζερ του Παναγιώτη. Τι κάνετε? Είμαστε μια χαρά. Θέλουμε να μας πείτε πώς θα σας βγει τώρα το αποτέλεσμα μετά τις δοκιμές. Ελπίζω ύστερα από τη ζημιά που πάθαμε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Στον κύριο Χαϊτατζή έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Θα κάνει τα καλύτερα, ελπίζω. Άλλωστε. Δεν χάνει ποτέ, έτσι, ισχύει. Δεν χάνει ποτέ. Πρωταθλητής συνέχεια. Πείτε μας και το μότο που άκουσα πριν. Για το τελευταίο που λέγατε. Δεν υπάρχει δεύτερος για μας. Ο δεύτερος είναι ίσον τελευταίος. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Και ακούω. Αποστόλη, έλα μωρή τρέλα. Τι έχεις να πεις? Έτσι ακούς. Με αυτή την τρέλα που οδηγούμε εδώ θα ακούσεις κι άλλα. Ξέρεις, εγώ έχω ακούσει προσωπικά πολύ χειρότερα. Λοιπόν, θα σου βγουν τώρα όλα αυτά που έκανες στις δοκιμές ή θα περιμένουμε και παραπάνω πράγματα? Οι δοκιμές είναι δοκιμές και στις δοκιμές βλέπετε τα λιγότερα. Τώρα θα δείτε τα περισσότερα. Ω, δηλώσεις. Καλή επιτυχία. Να είσαι καλά. Μίκης Καλογεράτος δίπλα μου, πες μας λίγο τι γίνεται εδώ με το ΚΑΡΤ. Ετοιμάζουμε το ΚΑΡΤ να κάνουμε μια δοκιμή με τον Ηλία τον Πικέ. Ένα επικίνδυνο στάμπ που θα πραγματοποιήσουμε μεθαύριο μέσα στην πόλη. Βλέπω και τον Χαϊτατζή εδώ αποφασισμένο, δεν ξέρω τι κάνει, φοβάμαι. Ο Energy Greece. Πολύ καλύτερα. Ο Energy Greece και επιδιωθώνει και σας σήμερα θα οδηγήσω. Ωραία, θα το δούμε σήμερα αυτό. Α, ωραία, λοιπόν. Μίκης Καλογεράτος δίπλα μας, είδαμε μία δοκιμή, για πες μας λίγο πώς σου φάνηκε. Προσπαθήσαμε να κάνουμε ένα stand με την Ηλία, αλλά το σασί έχει κάποιο μικρό πρόβλημα, πειραγόταν λίγο στραβό. Θα το φτιάξετε όμως, έτσι. Πιστεύω ότι σε λίγο θα ξαναδοκιμάσουμε. Ωραία. Περιμένουμε να σε δούμε. Θέλουμε να μας κάνεις τα δικά σου, έτσι τα ωραία. Yeah.
Εμείς ακόμη εδώ πάμε από τη δοκιμή στη δράση. Καϊτατζής Παπαλεξόπουλος. Για να δούμε τι θα δούμε. Μας έχουν υποσχεθεί και δύο πολλά. Είσαστε εδώ γιατί μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα, έτσι, για να μας βοηθήσετε. Ναι, σας ευχόμαστε τα καλύτερα, αλλά είμαστε εδώ για τα χειρότερα. Ναι, το παρατήρησα πριν, αλλά εντάξει, νομίζω ότι μπορεί να είστε σε ετοιμότητα. Παρ' όλα αυτά, όμως, μας έχετε μια εμπιστοσύνη. Το βλέπω στο βλέμμα σας. Πάντα, βέβαια. Φαίνεστε επαγγελματίες. Είστε ο και κάνετε τι, κυρία μου, για πείτε μας. Είμαι ο Γιάννης Καψής και κάνω backup στον Αποστόλη Παπαλεξόπουλο. Βοηθάμε όσο μπορούμε να τα μάξει έτοιμο, με πόλεμο. Ωραία, πώς σας φαίνεται λίγο τώρα το. Τι προμηνύει λίγο το αποτέλεσμα που θα δούμε. Δύο φοβερούς οδηγούς, έναν οδηγό drift για έναν οδηγό αναβάσεων δηλαδή. Οι οποίοι θα προσφέρουν τι άλλο, το καλύτερο θέαμα. Βλέπω όμως τη διασώστα εγώ και ανησυχώ λίγο, αλλά εντάξει, να μην ανησυχώ. Ε. Όχι, να μην ανησυχείς, απλά πάντα τη δούμε τα προβλεπόμενα. Του κανόνες ασφαλείας. Ωραία, ευχαριστούμε. Ευχαριστώ.